μια νέα καταπληκτική σελίδα μας εξιστορεί, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχε ανεβεί και αυτή τη φορά ο Κύριος εις τα Ιεροσόλυμα και επεσκέφθη την κολυμβήθρα, δηλαδή την δεξαμενή της Βηθεσδά, η προβατική κολυμβήθρα όπως λέγεται επί το ελληνικότερον. Εκεί ήταν ένας τόπος πόνου και δυστυχίας. Γύρω από τη δεξαμενή που περιεστιχίζεται από 5 στοές ευρίσκεται ένα πλήθος ασθενών ανθρώπων που περίμεναν τη θεραπεία τους. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού είχε δώσει μια μικρή παρηγορία στον πονεμένο αυτόν λαόν την εξής. Γράφει, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε εν τη κολυμβήθρα και εταράσετο το είδωρο, οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, ότι οδήποτε κατήχετο νοσήματι». Βέβαια, η κολυμβήθρα αυτή ήταν μία εικόνα του Μεσσίου που θα εγίνετο η πηγή πάσης ιάσεως και θεραπείας. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο έφτασε κάποτε ο Ιησούς και προσέγγισε κάποιον ασθενή που εγνώριζε ο Κύριος ότι ήταν πολύ καιρό εκεί κατακείμενος και του λέγει, «Θέλεις υγιής γενέσθε, θέλεις να γίνεις καλά». Τι όμως σημαίνει ο τονισμός ότι η ασθένεια αυτού του ανθρώπου ήταν γνωστή στον Ιησούν και ήταν αλήθεια 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος, μη δυνάμενος εύκολα από εκεί να μετακινηθεί για να φανεί το μέγεθος του θαύματος, αλλά και η παιδαγωγία του Θεού όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τι είναι η ασθένεια? Λέμε, είμαι ασθενής. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι η ασθένεια? Είναι το αποτέλεσμα μιας διαταραχής σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Θα το ξαναπώ. Είναι μια διαταραχή σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Και εκείνο το οποίο διαταράσσει την σχέση ανθρώπου και Θεού είναι η αμαρτία. Μόνον η αμαρτία. Εξάλλου θα φανεί αυτός ευθύς μετά όταν ο Κύριος θα πει εις αυτόν τον παράλυτον που θα τον έκανε καλά και που θα τον συναντούσε εις τις αυλές του ναού Σολομώντος λίγες μέρες μετά. Κοίταξε, είδε, να έγινες υγιής. Πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Και τι είναι αυτό το χειρότερο? Το χειρότερο, αγαπητοί μου, είναι η πόρωση της ψυχής. Εάν ξαναμάρτανε. Και ακόμα, τι άλλο είναι? Και η αιωνία κόλασης. Οπότε βλέπουμε, αγαπητοί, την σχέση ασθενείας και αμαρτίας με πάρα πολύ σαφήνεια. Λέμε στην παράκληση της Θεοτόκου, και ποιος δεν ξέρει αυτόν τον στίχο της παρακλήσεως, «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Από τις πολλές μου αμαρτίες αρρωσταίνει, ασθενεί και το σώμα και η ψυχή». Και επικυρώνει εμπροκειμένο αυτήν την αλήθεια
η Σοφία Σιράχ και λέγει, είναι στο 38ο κεφάλαιο, μια μικρή παρενθεσούλα, προσεγγίζομαι εις αυτό το κεφάλαιο εις τα κατά τρίτην θέματά μας και θα το δούμε αυτό εκτενέστερα, είναι πολύ σπουδαίο. Εκεί ομιλεί περί ιατρού, ιατρικής, φαρμακοποιών, φαρμάκων και αμαρτίας που αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Τι λέγει λοιπόν το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ? Απόστησον λέγει, πλημέλιεν και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Πάρ τα χέρια σου μακριά και καθάρισέ τα από κάθε αμαρτία και έτσι να καθαρίσεις την καρδιά σου. Και προσθέτει η Σοφία Σιράχ πάντοτε, επιγραμματικά μάλιστα, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει το σημείο μικρον γιώτα εις χείρας ιατρού. Δηλαδή εκείνος ο οποίος αμαρτάνει απέναντι στον δημιουργό του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Κάποτε επισκεπτόμουν το στρατιωτικό μας νοσοκομείο και πολύ επιθυμούσα να βάλω αυτήν την επιγραφή, τελικά δεν τοποθετήθηκε, ότι δηλαδή πρόσεξε άνθρωπε, θα αρρωστήσεις εάν παραβαίνεις τις εντολές του Θεού. Εάν φερειπίν πίνεις παραπάνω κρασί από ό,τι πρέπει, δεν θα αρρωστήσεις. Εάν τρως παραπάνω από εκείνο που πρέπει, δεν θα αρρωστήσεις. Εάν ξενυχτάς και ασωτεύεις, δεν θα αρρωστήσεις. Βλέπετε, εδώ με σαφήνεια πως έχει το πράγμα. Μη μου πείτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μετέρχονται αυτών των άτακτων τρόπων ζωής. Θα το δούμε ευθύς παρακάτω. Ωστόσο, σε ένα ιατρικό συνέδριο που έγινε στο Μπόσεϊ της Ελβετίας προ κάποιων ετών, υπόθηκε ότι η αρρώστια είναι κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Κάτι περισσότερο. Είναι πράγματα που τα διαπιστώνει αυτά και αυτή ακόμα η ιατρική. Ή η λεγόμενη, αν έχετε περί αυτής ακούσει, η λεγόμενη ιατρική της προσωπικότητας. Κάποτε ένας μαθητής του Γιούγκ ασκούσε το επάγγελμά του στη Γαλλία και πήγε ένας νεαρός με νευρωτισμόν άφθονον. Τον ερώτησε το ιστορικό του, τον έψαξε από εδώ, τον έψαξε από εκεί και μέσα στο ιστορικό αυτό ανεκάλυψε ο γιατρός ότι αυτός είχε συνδεθεί με μία κοπέλα, δασκάλα μάλιστα, της έφαγε τα χρήματα που είχε και μετά την εγκατέλειψε. «Α», του λέγει, «θα αποκαταστήσεις τη ζημία και θα την παντρευτείς». Αυτός θύμωσε. «Και τι σχέση», λέει, «έχει αυτό με την ευρωτικότητά μου?» «Αν έχει σχέση, πάρα πολύ μεγάλη σχέση έχει». Θύμωσε αυτός ο νεαρός και έφυγε, πιστεύοντας ότι δεν είχε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και όμως είχε, και μάλιστα άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Βέβαια, εάν αρρωστήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Καλά, αρρωστήσαμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Άνθρωποι είμεθα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αρρωστήσει, ή λίγο ή πολύ. Πρώτα-πρώτα θα φροντίσουμε, αγαπητοί μου, να συμφιλιωθούμε με το Θεό. Θα συμφιλιωθούμε με το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Και κατόπιν θα επισκεφθούμε τον ιατρόν. Συμβουλεύει πάλι η Σοφία Σιράχ και λέει, «Τέκνον, παιδί, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε». Δηλαδή, όταν αρρωστήσεις, μη παραβλέψεις την αρρώστια σου. «Αλεύξε, Κυρίο, και αυτός διάσετέσαι». Κάνε προσευχή στον Κύριον και εκείνος θα σε θεραπεύσει. Ο ιατρός λοιπόν ποιος είναι? Είναι από προσώπου Κυρίου.
επειδή και αυτός ο Κύριος Ιησούς εθεράπευε. Βέβαια, ο Κύριος σκοπός του δεν ήταν να θεραπεύει. Ο Κύριος σκοπός του ήταν να αποκαλύψει τον Άγιον Τριαδικό Θεόν και με την, ανθρωπίνη φύση που πήρε να είναι ο Θεός πια εις τους αιώνας των αιώνων μαζί με τους ανθρώπους. Εκείνοι οι οποίοι θα εσώζονται, βέβαια. Το θέμα της θεραπείας των ασθενειών, αγαπητοί μου, ήταν δεύτερο, αν το θέλετε. Δεύτερο. Εν τούτης, ο Κύριος δεν παρέλειψε να θεραπεύει τους ασθενείς. Μάλιστα, τι μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι δεν έκανε τίποτε άλλο ο Κύριος όσο ήταν επάνω στη γη παρά να θεραπεύει τους αρρώστους. Αλλά αν ήταν αυτός ο Κύριος σκοπός, τότε ο χριστιανισμός, προσέξτε αυτό το σημείο, περιορίζεται όσο ο Χριστός ήταν επάνω εις την γη. Δεν θα υπήρχαν εφεξής άρρωστοι και συνεπώς δεν θα είχε αξία ο χριστιανισμός. Είδατε λοιπόν σαφώς ότι το να θεραπεύονται οι άρρωστοι από τον Κύριο ή γενικότερα από την Εκκλησία, ή αν θέλετε δια των χειρών των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων κτλ., θα ήταν κάτι πάρα πολύ περιορισμένον. Εκεί περιορίζεται ο χριστιανισμός, ο Θεός να φυλάξει. Μη στενεύομαι, εθελοτυφλούντες τα όρια και τη σημασία του χριστιανισμού. Λοιπόν, ωστόσο ο ιατρός είναι από προσώπου Κυρίου και πρέπει να έχει αυτήν την συνείδηση ο ιατρός, ότι είναι από προσώπου Κυρίου. Όποιος εμφανιστεί σε μένα, φοιτητής ιατρικής ή ιατρός, νεόκοπος ιατρός, καινούριος, φρέσκος, του συνιστώ πάντοτε και του λέγω: πρόσεξε, από το σπίτι σου όταν θα φεύγεις θα κάνεις την πρωινή σου προσευχή και θα παρακαλέσεις τον Θεό να σε φωτίζει, να κάνεις μια καλή διάγνωση. Είναι γνωστό ότι η καλή διάγνωση, η ακριβής διάγνωση, είναι η μισή θεραπεία. Και ποιος το ξέρει αυτό? Αλλιώτικα ο άρρωστος ταλαιπωρείται από ιατρούς ιατρών, γιατί ακριβώς δεν έχει γίνει αυτή η διάγνωση. Και όταν θα έρθεις σε επαφή με τον ασθενή σου, πάλι θα κάνεις από μέσα σου μία προσευχούλα, μία νοερά προσευχή, να σε φωτίσει και να σε βοηθήσει. Γιατί μην ξεχνάς ότι είσαι από προσώπου Χριστού. Ναι, και πρέπει να θεραπεύσεις. Θα ήταν κάτι πολύ άσχημο ο Χριστός να βρισκόταν μπροστά σε έναν άρρωστο και να μην τον εθεράπευω. Μην νομίζετε, αυτό συνέβη στους 9 μαθητάς. Όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο όρος Σταβόρ, η 9 ήταν κάτω στην πεδιάδα. Και τότε ένας πατέρας έφερε εκεί το παιδί του, το οποίο ήταν δαιμονισμένο σε μεγάλο βαθμό, και έφερε αυτός ο πατέρας, ταλέπορος πατέρας, το παιδί του στους μαθητές, και αυτοί δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν το παιδί, παρότι επήραν αυτήν την άδεια να θεραπεύουν και την εντολή μάλιστα. Αλλά κάπου απίστησαν. Κάτι έπαθαν οι παθητές. Θα ρωτήσουν αργότερα, όταν θα κατεβεί ο Κύριος και θα θεραπεύσει αυτό το παιδί, θα τον ρωτήσουν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Εν τω μεταξύ δε οι άλλοι, οι γύρω, κάτι φαρισαίοι, κάτι γραμματείς, οι οποίοι δεν άφηναν ρούπι από κοντά τους τον Ιησού Χριστό, άρχισαν να καγχάζουν, να γελούν και να κοροϊδεύουν τους μαθητάς. Έτσι λοιπόν δεν θα ήταν μία κοροϊδία να μην μπορεί η Εκκλησία, οι ιερείς, να θεραπεύσουν? Ξαναλέγω, δεν είναι αυτό το κύριο στοιχείο του χριστιανισμού. Και ύστερα, ποιος σας είπε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν θα ήθελε ο Θεός να παραμένει μία αρρώστια? Θα δούμε, θα το σχολιάσουμε αυτό λίγο πιο κάτω, ότι ο Ιησούς εγνώριζε ότι εκεί αυτός ο παράλυτος είναι 38 χρόνια εκεί. Πήγε και το ρώτησε προηγουμένως άλλη φορά? Όχι, όταν πήγε εκεί στην κολυμβήθρα της Μηθεσδά,
επήγε κατευθείαν εις αυτόν. Τι θα πει εγνώρισε? Εγνώριζε, που σημαίνει άφησε ο Κύριος ο άνθρωπος αυτός να οριμάσει στην αρρώστια του. Γιατί? Γιατί απλούστατα μία αρρώστια έχει πολλάκις και κυρίως παιδαγωγικών χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει έναν άνθρωπο να τον θεραπεύσει, εάν ο Θεός δεν θέλει να θεραπεύσει εμένα, πού το ξέρω εγώ? Και αν έτσι με τον τρόπο αυτόν δεν με παιδαγωγεί? Ωστόσο, συνεχίζουμε τι λέει η Σοφία Σιράχ για τον ιατρόν. Λέει, μάλιστα είναι ο πρώτος στίχος του 38ου κεφαλαίου. Λέει, τίμα ιατρών, να τιμάς τον ιατρόν. Προς τα χρίας αυτού, τιμές αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, παρά του υψίστου εστίν ίασης. Δηλαδή, να τιμάς τον γιατρό. Ο Θεός έκανε τον γιατρό για τις ανάγκες σου. Βλέπετε, προεβλέπετε ότι θα πέσει ο Αδάμ και θα εισρεύσουν οι αρρώστιες και τα δεινά. Και διαμέν των άνθρωπων του δώσε την δυνατότητα να αναπτύξει κάπως τον πολιτισμό, όχι σε υπερθετικών βαθμών όμως, γιατί μετά ο πολιτισμός είναι ένας κίνδυνος στα χέρια του ανθρώπου. Το ξαναλέγω, κίνδυνος, σαν να βάλεις στα χέρια ενός μικρού παιδιού σπίρτα και να του πεις κάνε τα ό,τι θέλεις, θα σου βάλει φωτιά στο σπίτι. Έτσι λοιπόν εδώ ο πολιτισμός απαλύνει, γλυκαίνει κάπως την τραχιά ζωή του ανθρώπου. Να κάνει κατοικία, να κάνει ένδυμα, τέλος πάντων πολιτισμών. Αλλά έδωσε όμως και την ιατρική επιστήμη. Έδωσε και τα φάρμακα, για να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκει μία εκεί ανακούφιση. Λοιπόν, τι? Για τις ανάγκες σου, λέει, ο Κύριος έκτισε τον ιατρόν. Αλλά θα πας στο γιατρό. Προσέξτε όμως. Έλεγε ο Παράκελσος, ο ιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Πόσο χαίρομαι όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε πήγα στο γιατρό και μας είπε τώρα εμείς δεν μπορούμε τίποτα παρακάτω να κάνουμε, ο Θεός έχει τον λόγο. Το χαίρομαι αυτό. Όταν οι γιατροί μας ομολογούν ότι τα όρια τους είναι περιορισμένα και ότι πια από εκεί και πέρα είναι θέμα ιατρού, Θεού. Αλλά ακριβέστερα είναι αυτό. Ο γιατρός νοσηλεύει. Θα σε κοιτάξει, θα τούτο, θα εκείνο. Αλλά τελικά τη θεραπεία θα την πάρεις από το Θεό. Και θα συμπληρώσει μάλιστα ο σοφός Σιράχ. Και ιατρό, δώσ' τόπον. Δηλαδή, παραχώρησέ του την δυνατότητα να σε θεραπεύσει. Και γαρ' αυτόν έκτισε Κύριος και μη αποστήτω σου. Και γαρ' αυτού χρία. Δηλαδή, μη τον διώξεις τον γιατρό. Τον έχεις ανάγκη. Τον έχεις ανάγκη, πραγματικά. Και μάλιστα ένα άλλο χωρίο λέει, υπάρχει ευόδοσης εις τον ιατρόν να ανακαλύψει κάποια στιγμή την αρρώστια σου και να σε βοηθήσει. Αποτινόμενος ο Κύριος τον παράλυτο τον ερωτά, θέλεις υγιής για να είσαι? Θέλεις να γίνεις καλά? Περίεργα, περίεργη, αγαπητή μου, αλήθεια περίεργη ερώτηση. Να πάω στον γιατρό και να με ρωτήσει ο γιατρός αν θέλω να γίνω καλά. Θα έλεγε κανείς, περιτεύει αυτή η ερώτηση. Μα γι' αυτό, γιατρέ μου, ήρθα για να με κάνεις καλά. Και με ρωτάς εάν θέλω να γίνω καλά. Εν τούτης, όταν ο Κύριος είπε θέλεις να γίνεις καλά, υγιής, αυτό του το ερώτημα είχε ένα βάθος. Αποτείνεται ο Κύριος την προαίρεση του ανθρώπου και υπονοεί την ολοκληρίαν της υγείας. Θα το ξαναπώ, την ολοκληρίαν της υγείας. Δηλαδή να γίνεις ο όλος άνθρωπος καλά. Διότι πιστεύω δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου ότι πολλοί θα ήθελαν να γίνουν υγιείς, θερυπήν
να περάσει το στομάχι τους, να μην έχουν έλκος, να περάσει το στομάχι τους, αλλά μόνο σωματικά και όχι ψυχικά ή και πνευματικά. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η θεραπεία να δώσει την ολοκληρία στον άνθρωπο, όπως το είδαμε εδώ πέρα και το είπαμε, ότι ποια είναι η στάση του ανθρώπου έναντι, η ασθένεια έναντι του Θεού, διασάλευση της τάξεως, μπαίνει η αμαρτία. Γιατί θέλεις μόνο, αδελφέ μου, να γίνει το στομάχι σου καλά για να γίνεις πάλι γαστρίμαργος? Γιατί δεν ζητάς, επί παραδείγματι, να είσαι ο τακτικός στην τροφή σου? Πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, αναμφισβήτητα. Αλλά ο τακτικός όμως στην ζωή σου, στο φαγητό σου. Έτσι, βλέπετε, δεν ζητάμε την ολοκληρία της θεραπείας. Δηλαδή την θεραπεία και της ψυχής μας από τα πάθη μας. Αλλά ζητάμε μόνο να γίνουμε καλά σωματικά, για να ξαναρρίψουμε αυτό το ταλέπορο σώμα μας στην εκδαπάνησή του στην αμαρτία, στην πορνεία, στη μέθη, στα ναρκωτικά και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει ακόμη να του πει, όταν τον ερωτά ο Κύριος, ότι δεν είναι μόνο το νερό της κολυμβίδρας στο οποίο περιμένεις να μπεις μέσα και λες ότι άνθρωπο νου και έχω. Άλλο μεγάλο εκείνο το θέμα, άνθρωπο νου και έχω. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ένα χαριτωμένο: εγώ για σένα έγινα άνθρωπος, και λες ότι δεν έχεις άνθρωπον, ώστε όταν ταράσετε το νερό να με ρίχνει μέσα στην κολυμβίδρα κτλ. Αγαπητοί μου, μη πιστεύει κανείς μόνο ότι ήταν το νερό, αλλά ήταν και ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο λοιπόν η ιατρική, αλλά είναι και ο Θεός. Πρώτα λοιπόν ο Θεός, μετά είναι η ιατρική. Προσέξτε, δεν θα υποτιμήσουμε την ιατρική, αλλά πρώτα ο Θεός και μετά η ιατρική. Γιατί μερικοί κάνουν το λάθος, λένε θα κάνω προσευχή και θα πάω στον γιατρό. Λάθος. Αν ο Θεός έδωσε την ιατρική, σημαίνει ότι πρέπει να πας και στον γιατρό. Μόνο θα ιεραρχήσεις τα πράγματα. Πρώτα ο Θεός και μετά η ιατρική, όπως μας συμβουλεύει και το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, όπως σας είπα προηγουμένως. Παρατηρούμε ένα σημαντικό σημείο, αυτό το οποίο ήδη σας ανέφερα. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι γνούσε ο Ιησούς ότι πολλήν χρόνον έχει. Εγνώριζε ο Ιησούς ότι είχε πολύ καιρό εκεί στις πέντε στοές παρά την λίμνη. Αυτό σημαίνει, λίμνη δηλαδή, την δεξαμενή. Αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια του παραλύτου δεν είχε διαφύγει της γνώσεως και προσοχής του Θεού. Δεν είχε διαφύγει. Τότε η ασθένεια του ανθρώπου θα είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είμαι άρρωστος για να παιδαγωγηθώ. Ζούσε ο νέος αυτός, ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Πρέπει να τον λογαριάσουμε καμιά 60 χρονών άνθρωπο. Έζησε έκφυλη ζωή, άσωτη ζωή, μέχρι παραλυσίες. Έτσι βλέπαμε, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα η αρρώστια. Κάτσε εκεί, να έρθει το μυαλό, να καταλάβεις. Αυτό θα πει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Πάλι για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του. Ιδιαίτερος, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Πολύ πρέπει να το προσέξουμε. Λέγει ο Θεός, λέει στο Δευτερονόμιον, πατάξω καγώ ιάσομαι. Εγώ θα χτυπήσω, εγώ θα θεραπεύσω. Πρέπει σε μια ασθενειά μας να αναζητούμε μήπως κάπου προσκρούμε στο θέλημα του Θεού. Βέβαια κάθε ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα της παραβάσεως των εντολών του Θεού. Αυτό είναι γνωστό. Και μάρτυση η Γραφή, αν το θέλετε. Ο Ιώβ περιέπεσε σε εκείνη την άφατη περιπέτεια χωρίς να είναι εκείνος που πλήρωνε τις αμαρτίες του, διότι δεν μπορούσε να δει το παρασκήνιον που πήγε ο διάβολος και ζήτησε και τα λοιπά και τα λοιπά, την ιστορία τη ξέρετε, για να μην αργώ περισσότερο.
Έτσι σήμερα εμείς πολλά πράγματα γνωρίζουμε, όπως και την ιστορία του Ιώβ τη γνωρίζουμε. Ο Ιώβ όμως δεν εγνώριζε, γιατί έγινε λεπρός, έχασε τα παιδιά του. Άφατη δυστυχία, άφατη δυστυχία. Και σήμερα είναι το υπόδειγμα της υπομονής. Και μάλιστα, αν το θέλετε, είναι και τύπος του Ιησού Χριστού. Όμως το ίδιο συνέβη και με τον Τοβίτ. Δεν θα εξιστορήσω περισσότερα. Ή εκείνος ο εγγενετής τυφλός. Ρωτούν οι μαθητές: Κύριε, ποιος αμάρτησε? Γιατί έτσι λέγανε οι Εβραίοι, ότι μπορούσε να έχει αμαρτήσει οπωσδήποτε κάποιος. Οι γονείς του ή αυτός? Μα αφού γεννήθηκε τυφλός, πότε θα προλάβαινε να αμαρτήσει? Το Κύριος είπε: ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά αυτό ήτο για τη δόξα του Θεού. Μπορούσε να υπηρετήσει λοιπόν τη δόξα του Θεού, όπως και υπηρέτησε. Και ο άνθρωπος αυτός ακολούθησε τον Χριστό, έγινε χριστιανός. Ορίστε, ορίστε. Πάντως το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτιών. Ο Θεός ξέρει. Πάντως με όλες αυτές τις περιπτώσεις ένα κέρδος έχουμε: την παιδαγωγία του Θεού. Αγαπητοί, στην ιστορία του Ισραήλ πάντοτε ακολουθείται τούτο το σχήμα: αποστασία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Και αυτό το σχήμα δεν είναι μόνο για ένα λαό, είναι και για κάθε πρόσωπο. Και για κάθε πρόσωπο, σας το ξαναλέγω. Ο Θεός παιδαγωγεί για να μας σώσει. Πώς θα σας φαινόταν όταν ο Θεός αφήνει το λαό του να μείνει στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια? Ήταν υπόθεση σε λίγων ημερών, περνώντας από εκεί που σήμερα είναι το Σουέζ, να περάσει ο λαός και να πάει στη γη Χανάν. Γιατί άφησε ο Θεός το λαό του 40 χρόνια? Για να τον παιδαγωγήσει. Η έρημος ήταν αχμηρά. Η έρημος ήταν περιπέτεια. Και όμως αφήνει εκεί 40 χρόνια το λαό του για να παιδαγωγηθεί. Μιλισμονούμε εκείνο των γραφικών λόγων που λέει στην προς Εβραίους ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος: ο Θεός ημίν ως υγιής διαλέγεται. Υιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου. Δηλαδή, μην αποφεύγεις την παιδαγωγία του Κυρίου. Μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ούτε να αποκάμνεις και να αγανακτείς όταν ελέγχεσαι από τον Κύριον. Ον γαρ αγαπά Κύριος, παιδεύει. Δηλαδή παιδαγωγή. Εκείνον που αγαπάει ο Κύριος τον παιδαγωγή. Μαστιγεί δε πάντα ιών, ον παραδέχεται. Δεν θα πάω να δείρω το παιδί του γείτονα όταν. Θα δείρω το δικό μου το παιδί, γιατί εγώ παραδέχομαι ποιο είναι το παιδί μου. Μαστιγεί δε πάντα ιών, ον παραδέχεται. Επί το συμφέρον. Και αυτό πάντα για κάποιο συμφέρον. Ποιο είναι αυτό το συμφέρον? Ακούσατε το. Εις το μεταλαβή της αγιότητος αυτού. Για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Αμήν.